Καλημερίζω τον κύριο Νίκο Σοφιανό, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και Δημοτικό Σύμβουλο, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Εισπύρωσης Αθήνας. Καλή σας ημέρα, κύριε Σοφιανό. Καλημέρα, καλημέρα σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το θέμα της αποπομπής Αυγενάκη από την γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα. Αρκεί, πιστεύετε, για αυτή η αποπομπή, ή θα έπρεπε και λόγω αυτής της απαράδεκτης συμπεριφοράς του να παραιτηθεί και από βουλευτής? Η αποπομπή με καθυστέρηση από πλευράς Νέας Δημοκρατίας του πρώην υπουργού και βουλευτή της δεν μπορεί να κρύψει την αποτρόπαιη ενέργεια του ίδιου του κυρίου Αυγενάκη, ο οποίος με βάση και το πολύ εύστοχο βίντεο που ανέβασε το ΠΑΜΕ στέκεται σούζα μπροστά στους διάφορους ολιγάρχες και πουλάει τσαμπουκά στους εργαζόμενους στο αεροδρόμιο αλλά και αλλού. Θεωρούμε ότι κρίνεται από τα έργα του, κρίνεται και από την στάση του, και το γεγονός ότι λέει ότι παραμένει και στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία είναι ένα συμπέρασμα που μπορούν να βγάλουν αυτοί που μας ακούν. Ναι. Γενικότερα ποιος εκτρέφει έτσι τέτοια φαινόμενα συμπεριφορών? Ο ίδιος δηλαδή, επειδή επικαλούμε μια δική του φράση, μια δική του δήλωση, λέει ότι θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα, αν ήταν η κακιά στιγμή. Εντάξει, τώρα το επιχείρημα της κακιάς στιγμής είναι μια κακιά δικαιολογία για τέτοιες απαράδεκτες ενέργειες, οι οποίες βεβαίως υπάρχουν και αλλού. Ναι. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι πρέπει να παραμείνουμε στην ουσία της πολιτικής την οποία υπηρέτησε ο κύριος Αυγενάκης και την οποία φιλοδοξεί να συνεχίσει να υπηρετεί στηρίζοντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ναι. Για να πάμε λίγο στα υπόλοιπα, κύριε Σοφιάνε. Κοντεύει ένας μήνας από τις ευρωεκλογές. Τα περισσότερα κόμματα, εξαιρώ το κόμμα σας, το ΚΚΕ, κλειδονίζονται. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, τριγμή πολύ, υψηλές πολιτικές θερμοκρασίες. Τη δική σας ανάλυση θέλουμε, γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό? Καταρχάς εμείς κάνουμε αυτό που είπαμε προεκλογικά και που μας έδωσε τη δυνατότητα να το κάνουμε από καλύτερες θέσεις ο λαός μας με την ψήφο του και την συνεχόμενη εκλογική άνοδο του ΚΚΕ. Δηλαδή προσπαθούμε να οργανωθεί, να δυναμώσει πάλι απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, απέναντι σε συνεχόμενα μέτρα που παίρνει και επιδεινώνουν την καθημερινότητα του λαού μας και βάζουν σε κίνδυνο, αν θέλετε, και την ασφάλεια συνολικότερα του λαού και της χώρας. Εμείς λοιπόν κάνουμε αυτό και θεωρούμε ότι οι διεργασίες που γίνονται σε ένα κλονισμένο αστικό πολιτικό σύστημα, το οποίο χαρακτηρίζεται από κοινές στρατηγικές επιλογές, τις οποίες δεν μπορούν να τις κρύψουν. Ναι. Μόλις χτες στη Βουλή ψήφισαν μαζί την συμφωνία για τη Σαουδική Αραβία, να παραμείνουν δηλαδή και στρατεύματα και εξοπλισμός της χώρας μας σε αυτήν την χώρα στα πλαίσια των ευρύτερων σχεδιασμών που κάνουν. Ναι. Θεωρούμε όσον αφορά την συζήτηση που γίνεται περί της σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα, η σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα είναι όχι μόνο αμαρτωλή αλλά και άρρωστη. Έχει διαχειριστεί από θέσεις κυβέρνησης αλλά και αντιπολίτευσης αυτήν τη χώρα μας. Είναι συνυπεύθυνη με συγκεκριμένες επιλογές οι οποίες έχουν ακολουθηθεί, μεταμνημονιακές, μνημονιακές, αλλά και με την ουσιαστική στήριξη στις βασικές επιλογές που περνάει το κεφάλαιο η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ στην Ελλάδα. Ναι. Εκφράζει, θα έλεγα, μια πολιτική, ιδεολογική και οργανωτική κρίση στην οποία βρίσκεται, και απόρρια αυτής της κρίσης είναι και οι πολλές υποψηφιότητες όσον αφορά την διεκδίκηση της αρχηγίας στο ΠΑΣΟΚ. Ναι. Αλλά και πιστεύετε όλα αυτά ότι που δεν υπάρχουν διαφορετικά προτάγματα? Ποια δηλαδή είναι τα διαφορετικά αυτό προτάγματα? Αυτό ρωτάω. Είναι θέμα προσώπων, είναι θέμα θέσεων διαφορετικών μέσων ενός κόμματος? Συγχωρείτε, όταν οι στρατηγικές επιλογές είναι ίδιες, όταν ακούμε περί μετώπων που να το κάνουμε όπως στη Γαλλία. Αυτό μαζί, θέλω το σχόλιο σας, κύριε Σοφιανέ, όμως, γιατί πολλοί το χρησιμοποιούν. Μαζί με το Μακρόν, όλοι μαζί με το Μακρόν θέλουν να φρενάρουν, εδώ και 15 χρόνια φρενάρουν και υποτίθεται όλοι μαζί βρίσκονται για να αντιμετωπίσουν τη Λεπέν. Επί της ουσίας της πολιτικής του Μακρόν, επί της ουσίας της αντιπολίτευσης που έκαναν, κουβέντα δεν γίνεται. Όταν μάλιστα σε κρίσιμα ζητήματα όπως είναι η πράσινη μετάβαση, την οποία την πληρώνει ο ελληνικός αλλά και η ευρωπαϊκή λαή,
με άγρια φορολογία, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και η πολεμική και η μετατροπή της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολεμική, που επίσης το πληρώνουν λαοί, όπως το να παρακολουθούν τη σφαγή των Παλαιστινίων στην Γάζα από το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, όπως το να επιτίθονται βία στα εργασιακά, ναι, στα ασφαλιστικά, στα κοινωνικά στη δικαιώματα Γαλλία, των λαών. Η ενότητα των δυνάμεων που συγκρότησαν ένα μέτωπο, που δεν έφερε ένα αποτέλεσμα δεύτερο γύρω με 28%. Σας θυμίζω ότι το ίδιο μέτωπο συγκροτήθηκε, ναι, στις προηγούμενες εκλογές και διαλύθηκε μετά τη συγκρότησή του. Και υποτίθεται και τότε έγινε μαζί με τον Μακρόν για να φρενάρουν τη Λεπέν. Ναι. Ούτε τη Λεπέν φρενάρουν, και αντίστοιχα φάνηκε και στις εκλογές στη Γαλλία ότι η πλειοψηφία της εργατικής τάξης, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, ψηφίζει Λεπέν. Αυτή είναι η πολιτική τους, η πολιτική ενσωμάτωσης, αυτή είναι η πολιτική που εξαφάνισε το κρατεό παλιά Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας, αυτή είναι η πολιτική που στο όνομα των μετόπων, όλοι μαζί με τον Μακρόν, για να φρενάρουμε τη Λεπέν. Δεν πείθει αυτό τον κόσμο, δεν πείθει πραγματικά αυτό τον κόσμο, γιατί δεν γίνεται πάνω, δεν υπάρχει στρατηγική αντιπαράθεση. Άλλωστε και η Λεπέν έχει δώσει εξετάσεις, όπως έδωσε και η Μελόνι, και αυτά που ακούμε περί ακροδεξιάς και περί κινδύνου κλπ. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Ιταλίας. Η Μελόνι νεοφασίστρια, είναι πρωθυπουργός της Ιταλίας αρκετό διάστημα, ταυτίζεται με βασικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μαζί και με τον Μητσοτάκη και τον Ορμπάν και τον Μακρόν και τον Σόλτς ψηφίζουν και αποφασίζουν στα συμβούλια κορυφής, και μάλιστα η πρόσφατη κοινή τους ψήφιση ήταν το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλετε να πείτε ότι ενσωματώνονται στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα όλοι μαζί αποφασίζουν κάτι το οποίο φαίνεται θα μάθει από τον κόσμο διαφορετικό. Και με την Λεπέν στη Γαλλία δεν πρόκειται να αλλάξει. Ας έρθουμε στη χώρα μας, κύριε Σοφιανέ. Στην Ελλάδα, επειδή πολλοί το συζητούν, εντάξει, το ΚΚΕ είναι έξω από αυτή τη συζήτηση, λένε διάφοροι ότι μόνο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Το ΚΚΕ τι λέει και γιατί αρνείται μια ενότητα δυνάμεων? Το ΚΚΕ με μια συγκεκριμένη πολιτική θέση, πολιτική γραμμή, αλλά και με μια στρατηγική η οποία στηρίζεται στη δική μας πρόταση εξουσίας, η οποία μπορεί να δημιουργήσει ένα πλειοψηφικό ρεύμα στην ελληνική κοινωνία, αυτόν τον ένα χρόνο από τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, στοχοποίησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη και την πολιτική της. Πρωτοστάτησε σε σημαντικούς αγώνες που ήταν η μόνη αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη. Και αυτή η κινητοποίηση του λαού μας σε κρίσιμες στιγμές, σε μεγάλες στιγμές, να μην χάσω το χρόνο σας θυμίζοντας τις μεγάλες εργατικές απεργίες και κινητοποίησεις, τα μπλόκα των αγροτών, τους 2 μήνες αγώνες των φοιτητών, αυτές οι πολιτικές, αυτή η δράση μείωσε τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή οδήγησε στη συντριβή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία κρύβεται πίσω από την κρίση, από την απουσία των εκλογικών στόχων που δεν έπιασαν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά το ποσοστό που πήρατε αυτή όμως, η πολιτική γραμμή, να το πω έτσι, απομείωσε καταλαβαίνω, τον Μητσοτάκη καταλαβαίνω για και την το πολιτική γραμμή. Στο 28. Το ποσοστό όμως δεν φέρνει τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του σε μια δεινή θέση να λέει ότι δεν μπορώ να κυβερνήσω ή ότι απειλούμε από ένα κόμμα, ακόμα και από το δικό σας κόμμα. Σε επίπεδο κυβερνητικό εννοώ, εναλλαγή στην εξουσία, όχι μόνο σε. Εγώ σας λέω ότι σε επίπεδο καταρχάς διαχείριση της πολιτικής, ο Μητσοτάκης έχει να αντιμετωπίσει ένα διευρυμένο οργανωμένο λαϊκό κίνημα, το οποίο θα φρενάρει και θα εμποδίσει το πέρασμα της πολιτικής του μέρα-μέρα, μάχη τη μάχη. Μπροστά μας έχουμε τον στόχο να μείνει στα χαρτιά αυτή η απαράδεκτη εγκύκλειος για την απλήρωτη εξαήμερη δουλειά, η οποία αφορά και τους εργαζόμενους στους Δήμους, μιας και μιλάμε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Μπροστά μας έχουμε την ανάγκη να κινητοποιηθούμε για να μην καεί, για να μην καταστραφούν οι περιουσίες του λαού μας από μια πολιτική η οποία ουσιαστικά έχει ακινητοποιήσει την πολιτική προστασία. Έχουμε την αποψήλωση του δημόσιου συστήματος υγείας. Σε τέτοιες μάχες, δίνοντας καθημερινά το παρόν το ΚΚΕ, διαμορφώνει τους όρους και τις, να το πω με τους δικούς σας, με τη δική σας έννοια, της εναλλαγής. Η εναλλαγή δεν μπορεί να είναι φύγεση ή έλαση. Την είδαμε αυτή την εναλλαγή. Είδαμε και κυβερνήσει ΣΥΡΙΖΑ, είδαμε ΠΑΣΟΚ μαζί με Νέα Δημοκρατία, είδαμε και Νέα Δημοκρατία μόνη της. Αυτό που πρέπει να δούμε, την πραγματική αλλαγή που έχει ανάγκη ο λαός,
ο τόπος και η χώρα είναι να τελειώνουμε με την εξουσία του κεφαλαίου. Ένα αποφασισμένο λαϊκό οργανωμένο κίνημα που θα στοχοποιήσει την εξουσία του κεφαλαίου, τις στρατηγικές του επιλογές, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, συνεχίζουμε. Ναι, αυτό είναι αλήθεια ότι δεν το έχουμε δει αυτό ακόμη. Πιστεύετε ότι σήμερα είμαστε αυτό κοντά να δημιουργηθεί μια τέτοια κατάσταση? Είμαστε μπροστά στην ανάγκη να συνειδητοποιηθεί ότι η αλλαγή σημαίνει αλλαγή τάξη στην εξουσία και όχι εναλλαγή προσώπων. Μάλιστα. Έχουμε μπουχτίσει από εναλλαγές προσώπων. Πάντως, μιλάμε. Ναι. Αυτή τη στιγμή κρύβεται το γεγονός ότι η πλειοψηφία του λαού μας, μόλις χτες δημοσιεύτηκε, είναι αντίθετη στη συνεχόμενη εμπλοκή της Ελλάδας στο μακελιό στην Ουκρανία. Δεν θέλει να δίνουμε όπλα και χρήμα στο καθεστώς Ζελένσκι. Παρόλα αυτά, όλοι μαζί συνεχίζουν αυτή την πολιτική που είναι επιλογή τους. Επίσης, αυτό πρέπει να ιτηθεί. Μια νέα συνθήκη που δημιουργήθηκε στις ευρωεκλογές και μετά και το συζητάμε είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών, 60% περίπου στη χώρα μας, δεν συμμετείχε στην εκλογική διαδικασία. Αυτό σας ανησυχεί? Ναι, εμάς μας ανησυχεί ιδιαίτερα ένα κομμάτι αυτού του ποσοστού, το οποίο είναι σημαντικό, το οποίο με αυτή τη στάση θέλει να απορρίψει την κυρίαρχη πολιτική και θεωρεί ότι δεν υπάρχει εναλλακτική διέξοδος. Υπάρχει εναλλακτική διέξοδος και αυτή δεν μπορούμε να την αναζητούμε από εκλογές σε εκλογές. Καθημερινά, αν δεν ανέβει η συμμετοχή, η οργάνωση στα σωματεία, η οργάνωση της διεκδικής, τους συλλόγους, αν δεν παλέψουμε για τη δύσκολη καθημερινότητά μας, δεν θα κατανοηθεί ότι έχουμε και τη δύναμη να αλλάξουμε τα πράγματα. Μάλιστα. Ξέρετε, ο εργαζόμενος που βρέθηκε αντιμέτωπος με τους τραμπουκισμούς του Αβγενάκη, δουλεύει σε έναν εργασιακό χώρο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, που γίνεται χαμός από αφαίρεση δικαιωμάτων. Εκεί η λύση είναι η οργάνωση στα συνδικάτα, στα σωματεία, η διεκδίκηση αυξήσεων. Μάλιστα. Μέσα από αυτό το δρόμο ο άλλος συνειδητοποιεί και την αξία του να συμμετέχω στις εκλογές και με τη θέση μου, με την ψήφο μου, να παίρνω θέση όχι μόνο στο τι δεν θέλω, αλλά και στο τι θέλω να γίνει σε αυτή τη χώρα. Για το τέλος, ένα ερώτημα που σχετίζεται και με το Δήμο Αθηναίων. Σας καλύπτει, κύριε Σοφιανέ, η απάντηση, γιατί είστε και επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης και νομίζω το θέσατε στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα έλεγα ότι μόνο εμείς το θέσαμε. Ναι. Μισό λεπτό να κάνω το ερώτημα, και για τους ακροατές. Έδωσε μια απάντηση ο Δήμαρχος, ο κύριος Δούκας, ότι θα παραμείνει Δήμαρχος για όλη τη θητεία. Σας καλύπτει αυτή η απάντηση? Ανεξάρτητα των εξελίξεων. Ναι, ανεξάρτητα από τις εξελίξεις. Και μάλιστα μου είπε να μην πολιτικολογώ. Ακριβώς. Συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν εδώ και ένα μήνα η μόνη αναφορά στο Δήμο της Αθήνας είναι ότι ο Δήμαρχός της θέλει να γίνει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Προφανώς δεν μας καλύπτει και ξέρετε. Όχι. Άρα συμφωνείτε με αυτό που είπε ο κ. Μπακογιάννης? Όχι, όχι. Προσέξτε, εμείς από την αρχή δεν κρύψαμε ότι εκπροσωπούμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Ναι. Ο κύριος Δούκας λέει ότι είναι έξω από κόμματα, ότι πρέπει να κάνουμε υπερβάσεις. Αυτά έλεγε πριν. Αυτά έλεγε στο δεύτερο γύρο. Μιλάει για προοδευτικές συγκλίσεις και όλα αυτά. Αυτή του η στάση, αν θέλετε, και μάλιστα η λογική ότι μπορώ να τα κάνω και τα δύο, εκεί βρίσκεται η διαφωνία μας. Δεν βρίσκεται στο ότι θέλει να διεκδικήσει. Με το καλό, ο άνθρωπος φιλοδοξίες έχει. Το πρόβλημά μας δεν είναι ότι θέλει να διεκδικήσει την προεδρία στο ΠΑΣΟΚ. Το πρόβλημά μας είναι ότι θεωρεί ότι μπορεί να τα κάνει και τα δύο. Ναι. Πού είναι το πρόβλημα, ποιο είναι? Δεν γίνονται να τα κάνει και τα δύο. Όχι γιατί είναι ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να είναι στέλεχος κεντρικό του ΠΑΣΟΚ. Δεν το έχει κρύψει αυτό. Και να. Κοιτάξτε τώρα, σας θυμίζω όλοι. Εννοώ ότι είναι και τη στήριξη, γιατί είναι. Εμείς, και την ένταξή του. Λέγαμε, όταν εμείς του λέγαμε στην προεκλογική περίοδο ότι είσαι ο υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, έλεγε ότι δεν είναι έτσι και ότι εγώ δεν έχω συνέχεια με τον κύριο Γερουλάνο. Υπήρχε μια ευρύτερη συσπήρωση. Τον κύριο Δούκα τον έχρισε δήμαρχο ο κύριος Ανδρουλάκης. Άρα ήταν ΠΑΣΟΚ. Εμείς το πρόβλημα μας δεν είναι ότι ο δήμαρχος της Αθήνας είναι ΠΑΣΟΚ. Ναι. Είναι ότι θεωρεί ότι μπορεί να συνδυάσει δύο καρπούζια σε μια μασχάλη. Απ' τα πράγματα δεν γίνεται. Δεν είναι η πολιτική ταυτότητα του Δημάρχου. Μάλιστα. Είναι ότι μπορούν να συνδυαστούν. Δεν μπορούν να συνδυαστούν. Απ' τα πράγματα δεν μπορούν να συνδυαστούν. Κύριε Σοφιανέ, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή μας την συνομιλία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.